προσέξτε τώρα, η Μεσόγειος είναι ποτισμένη με τα πλέον σύγχρονα πια συστήματα. Είναι ΝΑΤΟ, ΜΑΤΟ, ΦΑΤΟ, κάτω, από πάνω, AWOX, από εδώ, από εκεί. Παρόλα αυτά, για την ώρα αγνοούμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών του ναυαγίου στα ανοιχτά των Αιγυπτιακών ακτών. Μπορεί να είναι 200, μπορεί να είναι 500, οι Σομαλοί ανακοίνωσαν ότι είναι 400, η ΡΑΗ λέει ότι όχι είναι 220, η ΡΑΗ ΤΡΕ λέει ότι είναι 200, οι Αιγύπτιοι λένε δεν ξέρουμε, οι Ιταλοί δεν γνωρίζουμε, καταλάβατε. Κρατήστε όμως ότι τσούκου τσούκου οι ροές ξαναρχίσαν από τα κάτω, ε? Στην Ιδωμένη συνεχίζονται, χθες είχαμε και επεισοδιακή ημέρα. Στον Πειραιά σήμερα γεμίζουν, λέει, τα λεωφορεία, έτσι λένε οι κάμερες. Γεμίζουν το πρωί τα λεωφορεία, γεμίζει το βράδυ το λιμάνι. Μέχρι τη σήμερα έχουμε ακούσει πολλές οπτικές και φωνές. Θέλω να ακούσετε τώρα μια άλλη οπτική. Θα πάω στον πρόεδρο των φίλων του ελληνοαραβικού πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Πάλμο, ο οποίος επίσης με την όσμωση στο χώρο του ελληνοαραβικού πολιτισμού ο σύνδεσμος έχει εικόνα. Καλημέρα κύριε Πάλμο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κύριε Πάλμο, έχετε ένα σχόλιο. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση σήμερα. Η Μεσόγειος είναι ποτισμένη με τα πλέον υπερσύγχρονα πια συστήματα. Είναι όλοι οι στρατοί του πλανήτη εδώ. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας καταπλήξω, διότι το ναυάγιο αυτό ήταν εσκεμμένο και οργανωμένο, επειδή οι αποστέλλοντες στην Ευρώπη, τον κόσμο, ακολουθούν ένα σχέδιο της Αμερικάνικης κυβέρνησης του 1972, το οποίο περί ισλαμοποίησης της Ευρώπης, το οποίο σχέδιο έχει χρηματοδοτηθεί με 3 εκατομμύρια δολάρια, πράγμα το οποίο τυχαία ανακάλυψαν Αμερικάνοι δικαστικοί και το έβγαλαν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο ναυάγιο είχε στόχο το να πνιγούν οι πλειονότητες των μεταβιωνωμένων, διότι αποτελείται κυρίως από χριστιανικούς πληθυσμούς της Αιθιοπίας, της Ερυθρέας και κάποιους μεταμεθανούς της Σομαλίας. Να πω ότι εμείς σαν αστική μη κερδοσκοπική, ο Σύνδεσμος Φίλων Ελληνικού Πολιτισμού, είμαστε σε 17 χώρες, είναι όλες μαμεθανικές, ισλαμικές κτλ. Έχουμε 6.500 μέλη, 96% Άραβες και εγώ συμμετέχω από το 1971 σε αυτό το σχηματισμό. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει, όχι αυτά που λένε στον αέρα, διότι τα ΜΜΕ αυτό που κάνουν είναι να σερβίρουν προκατασκευασμένα μοτίβα σκέψης, δημιουργώντας μια διανοητική και ψυχολογική αποδόμηση, δίνοντας ψεύτικες ειδήσεις και όπως ξέρετε και σαν δημοσιογράφος, οι ειδήσεις των ελληνικών καναλιών ως επί το πλήστο προέρχονται από δύο μεγάλα κέντρα ειδήσεων που υπάρχουν στο εξωτερικό, τα οποία είναι της αυτής ιδιοκτησίας ουσιαστικά και τα οποία μεταδίδουν τη σειρά ανοήτων ειδήσεων που βλέπουμε στα ελληνικά κανάλια. Δεν λένε την αλήθεια και δεν έχουν πει την αλήθεια εξ αρχής στο θέμα της ισλαμοποίησης. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπρεζίσκι έβγαλε μία μελέτη το 1972, έγινε δεκτή από την Αμερικανική κυβέρνηση, υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος τότε και με 3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δεν είναι λεφτά των ΗΠΑ όπως καταλαβαίνετε, έχουν βάλει και Άραβες μέσα, φτιάξαν αυτό το πρόγραμμα ισλαμοποίησης, το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε την τύχη να έχουμε σε αυτή τη χώρα 7,5 εκατομμύρια αλλοδαπούς αυτή τη στιγμή και παραπάνω, το οποίο το αποκρύπτει το γεγονός αυτό η κυβέρνηση, όμως η Βουλή σε μια προπέρσινη απόφασή της είχε μιλήσει για τον πραγματικό αριθμό των 5.200.000, ξαναμίλησε η Βουλή για 6.200.000 και αν προσθέσουμε σε αυτά που λέει η Βουλή τις 845.000 που επίσημα παραδέχεται η κυβέρνηση ότι μπήκαν πέρσι από τα νησιά κτλ, τότε έχουμε 7,5 εκατομμύρια αλλοδαπούς, να τους χαιρόμαστε, οι οποίοι δια του νόμου 38-38 του 10 θα είχαν όλοι ελληνοποιηθεί, θα είχαν πάρει δηλαδή ελληνική υπηκότητα, αν εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά, δηλαδή ο Σύνδεσμος Φίλων Ελληνικού Πολιτισμού, η ομάδα ΕΕΒΕΤΟΡΟ και το Ινστιτούτο ΑΓΑΝΑΗ και καθώς επίσης και κάποια άλλα άτομα και ένα ήρωα συνταξιούχος ναυτικός, δεν πετυχαίναμε να ακυρώσουμε δικαστικά, να θέσουμε δηλαδή σε αχρηστία το νόμο 38-38 του 10 και δεν είχαμε αυτή τη στιγμή προσφύγει στα δικαστήρια, εκδικάζεται στις 15, για να καταργήσουμε το νέο νόμο της κυβέρνησης, το νέο εγκληματικό νόμο, το 43-32 της Χρυσοφυλοπούλου, ο οποίος στόχο έχει, ο νόμος αυτός, να ελληνοποιήσει τα 7,5 εκατομμύρια. Μισό λεπτό κύριε Πάλμο, μισό λεπτό όμως. Οι 840.000 που αναφέρετε, για παράδειγμα,
πέρασαν από τη χώρα, αλλά δεν έμειναν στη χώρα. Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι το λέει η κυβέρνηση. Μας έχει πει ποτέ πόσοι φύγανε από τη χώρα? Όχι, δεν το λέει η κυβέρνηση, με συγχωρείτε. Το λένε όλοι οι Ευρωπαίοι που έχουν ξεσηκωθεί ότι φτάνει πια. Αυτός δεν ήταν ο λόγος που κλείσαν τα σύνορα? Ναι, ναι, περνάνε ανεξέλεγκτα και πάνε σε όλη την Ευρώπη. Αυτό μας λέγανε τουλάχιστον. Επειδή τους αριθμούς εμείς σαν αστική μικροσκοπική τους έχουμε όλους. Πέρασαν από εδώ 800.000, πέρασαν άλλοι 600 από Ιταλία, πέρασαν άλλοι από αλλού. Αυτό που έχει πάει στην Ευρώπη είναι ένα μέρος των δικών μας. Δηλαδή στην Ευρώπη έχει πάει ένα μέρος των δικών μας που ήταν κυρίως Σύριοι, οι οποίοι γίνονται πλέον αποδεκτοί γιατί είναι πιο άσπροι από τους άλλους, γιατί έχουν χρήματα κτλ. Δεν πήγαν στην Ευρώπη με ευκολία και έχουν μείνει σε εμάς οι Σομαλοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί κτλ. Άρα εμείς επιμένουμε και θα δικαιωθούμε και στο μέλλον, όπως δικαιωθήκαμε δεκάδες φορές στο παρελθόν, ότι ο ακριβής αριθμός των αλλοδαπών εδώ στη χώρα μας είναι 7,5 εκατομμύρια και μπορούμε να σας πούμε και τη σύνθεση. Τα 5,5 εκατομμύρια είναι Μοαμεθανοί και μπορούμε να σας πούμε και λεπτομέρειες πώς είναι Βούλγαροι, πώς είναι από το Σομαλία, πώς είναι από εκεί. Τα έχουμε αυτά τα νούμερα. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για το ότι είναι 7,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αν και δεν έχει σημασία, διότι να μιλάμε για 5 ή για 7 ή για 8 δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 43-32 ψηφίστηκε το 2015 και εμείς πάμε να τον καταργήσουμε, να τον αδρανοποιήσουμε όπως κάναμε με τον προηγούμενο νόμο το 38-38 του 10 και δεν έχει έρθει κανένα κόμμα μαζί μας από τα γνωστά κόμματα της Βουλής, κανένας εφοπλιστής, κανένας βιομηχανός και βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να εκδικάσουμε την υπόθεση τη 15 στο Αρσάκιο, δηλαδή τον επόμενο μήνα, να εκδικάσουμε την υπόθεση για να πετύχουμε τι? Την ακύρωση της ελληνοποίησης 7,5 εκατομμυρίων ατόμων. Μάλιστα. Η οποία θα επιτευχθεί αν εμείς αδρανοποιήσουμε το νόμο το 43-32. Άρα λοιπόν λυπάμαι πολύ, η ελληνική δημοσιογραφία δεν ασχολείται με την ουσία, ασχολείται με τα φαινόμενα και ό,τι τη σερβίρουνε, διότι η ουσία είναι μία. Είναι ο νόμος 43-32. Πέρασε. 7,5 εκατομμύρια θα γίνουν Έλληνες. Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση των ανθρώπων που πνίγονται. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνει? Αγαπητέ φίλε, έδειξα στην τηλεόραση, ναι, έδειξα κάποια σωσίβια τα οποία αγόρασα μισό ευρώ το κομμάτι. Σωσίβια τέλεια, καταπληκτικά. Και έστειλα στην Τουρκία, μέσω του Ινστιτούτου και των συνεργατών που έχουμε, έστειλα γύρω στα 5.000 κομμάτια. Γιατί πνιγόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί? Μπορεί ένα παιδάκι με ένα σωστό σοφή σύμβιο να πνιγεί? Όχι, είναι το εμπόριο των διακινητών. Συμφωνούμε, δεν έχουμε άλλο. Είναι εσκεμμένα αυτά. Πνίγουνε παιδιά εσκεμμένα για να σας πούνε αύριο ότι σώστε μας, για να μπορέσουν να γεμίσουν την Ευρώπη οι Ισλαμιστές. Το θεωρώ λιγάκι υπερβολικό. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό. Να λέμε ότι είναι σκεμμένο να πνίγονται παιδιά. Να μου πείτε ότι είναι σκεμμένοι πόλεμοι και οι γάμοι συμφερόντων διότι υπάρχουν γεωπολιτικά, να το δεχτώ. Αλλά τώρα να λέμε ότι πνίγει μια οικογένεια το παιδί για να μεταφερθούν όλοι οι άλλοι, δεν είναι λίγο τραπηγμένο? Όχι, δεν πνίγουν το δικό τους παιδί. Αυτά, ακούστε, αυτά τα έχουν επιλύσει οι άλλοι, δεν τα λέω εγώ. Δεν πνίγουν το δικό τους παιδί. 10.000 παιδιά, λέει επίσημα η UNESCO, ναι, λέει επίσημα. Ότι έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Έχουν εξαφανιστεί, τα οποία τι παιδιά είναι αυτά? Οι γονείς τα στέλνουν ασυνόδευτα και τα παίρνουν οι διάφοροι διακινητές, τα πνίγουν σκεμμένα για να δημιουργούν θέματα και εικόνες, ας πούμε, στον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά τα πάνε στην Ιταλία. 5.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί στην Ιταλία, είτε γίνονται δωρητές οργάνων με το ζόρι, είτε τα χρησιμοποιούν οι παιδεραστές. Υπάρχει ένα έγκλημα που βαρύνει τη σύγχρονη Ευρώπη αυτών των κομματιών κρεάτων που θέλουν να λέγονται δημοκράτες. Έχουν χαθεί 10.000 παιδιά και η Ευρώπη δεν έχει κάνει τίποτα να τα υπερασπίσει. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση και τον σύνδεσμο του ελληνοαραβικού πολιτισμού, ποια είναι η κουβέντα που κάνουν οι αραβικοί πληθυσμοί με όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, οι αραβικοί πληθυσμοί έχουν βρεθεί σε μια έξαλλη κατάσταση, την οποία δημιούργησε ο σχεδιασμός του Μπρεζίνσκι με τους Αμερικάνους, τους Σαουδάραβες, το Κατάρ, το Ντουμπάι και το Ισραήλ, όπου φτιάξαν ένα σχέδιο που έλεγε το εξής: αφού εξοντώσουμε τους Ρώσους στο Αφγανιστάν με την Αλκάιντα και τον Μπίλι Λάντεν τον πράκτορά μας, αφού φάμε τον πράκτορά μας τον Σαντάμ Χουσέιν, γιατί προφανώς θα ξέρετε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν έμπιστος πράκτορας και μάλιστα σνάιπερ των Αμερικάνων, αφού φάμε λοιπόν αυτούς τους αντιπάλους, τότε θα δημιουργήσουμε
στην Αραβική αυτή άνοιξη στη Βόρεια Αφρική. Και αυτό το δημιούργησαν, ήταν καθαρά στημένο και έγινε κυρίως μέσω του ίντερνετ. Αλλού πέρασε, αλλού δεν πέρασε. Στη Λιβύη πέρασε και δημιούργησαν αυτό το τεράστιο έγκλημα της Λιβύης που έφτασε στο σημείο προχτές ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του είναι η Λιβύη, που σκότωσε τον Καντάφη. Στην Αίγυπτο προσπάθησαν, δεν μπορέσαν να το περάσουν, είναι πολύ έξυπνος και ισχυρός σημερινός πρόεδρος. Στη Συρία δεν μπορέσαν να το περάσουν γιατί υπήρξαν δυνάμεις που αντισταθήκανε. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται απεγνωσμένα η προσπάθεια της εφαρμογής του σχεδίου Μπρεζίσκι με έναν τρόπο που απορώ πως οι δημοσιογράφοι ανά τον κόσμο δεν τον ξέρουν ή δεν τον ανακοινώνουν. Ότι δηλαδή έχει σχηματιστεί στράτευμα, το λεγόμενο Ισλαμικό στράτευμα των Σουνιτών, με στρατό από 27 χώρες, το οποίο στράτευμα επί διετία έκανε ασκήσεις στη Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει στη διάθεσή του 450.000 στρατιώτες, 2.500 περίπου ή 2.850 αεροσκάφη, 460 ελικόπτερα, 20.000 άρματα. Εννοείται αυτούς που παρεμβαίνουν για παράδειγμα στην Ιεμένη αυτή την περίοδο. Όχι, όχι, προσέξτε, αυτός ο στρατός που σας λέω εγώ τώρα έχει ετοιμαστεί πανηγυρικά στη Σαουδική Αραβία, έχει ασκηθεί επί διετία, πρωτοστατούν οι Τούρκοι, αποτελείται από 27 σουνιτικές χώρες, συμπεριλαμβάνει και το Πακιστάν. Ο στρατός αυτός έχει τελειώσει τα γυμνάσια του και είναι έτοιμος να επιτεθεί στη Συρία από 4 σημεία διαφορετικά. Το σχεδιασμό τον έκαναν οι Τούρκοι μαζί με τους Σαουδάραβες, τη χρηματοδότηση την έκαναν κυρίως το Κατάρ, το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία κτλ. Συμμετέχει τεράστιο μέρος του τουρκικού στρατού, γι' αυτό έχουν φύγει κάποιες μονάδες και από τον Εύρο. Και ετοιμάζονται να επιτεθούν στη Συρία, δηλαδή να επιτεθούν σε μια χώρα διαλυμένη με ένα στρατό εξοντωμένο, τη στιγμή που ο στρατός αυτός, οι λίγοι που έχουν απομείνει, σαρώνουν και εξοντώνουν τα απομεινάρια του ΙΣΙΣ, να επιτεθούν από 4 σημεία για να καταλάβουν τη χώρα, λένε αυτοί, σε 72 χώρες. Εγώ σαν ειδικός στα οπλικά συστήματα και στρατιωτικά θέματα σας βεβαιώνω ότι αν ο στρατός αυτός επιτεθεί, πράγματι θα σαρώσει, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για 450.000 καλοεκπαιδευμένους στρατιώτες, για 20.000 άρματα διαφόρων τύπων, για 2.500-850 αεροσκάφη, ένα τεράστιο αριθμό, και για 460 ελικόπτερα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν γίνει αυτό θα πάμε για τον μεγάλο πόλεμο, διότι αυτό που επίσης δεν λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα έπρεπε να το ξέρουν, είναι ότι 20.000 Κινέζοι στρατιώτες, 45.000 Ιρανοί στρατιώτες, στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα και από άλλες χώρες και Έλληνες εθελοντές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Συρίας και μάχονται εναντίον του ΙΣΙΣ. Άρα λοιπόν, εάν επιταχθεί ο στρατός αυτός, θα βρεθεί αντιμέτωπος μόλις. Άρα λέμε ότι πάμε σε μια γενικευμένη ενδεχομένως σύραξη. Ερώτηση δική μου προς εσάς όμως και επιμένω σε αυτό. Ο αραβικός κόσμος έχει προβληματισμό, στέκεται, εσείς είστε ηγείστε πρόεδρος, ναι, πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Λατρεύω τους Άραβες για να με κλέξουν πρόεδρο όταν το 96% των μελών μας, ναι, ναι, είναι Άραβες, είμαστε 96% Άραβες. Αυτός... για να με κλέξουν με ένα πρόεδρο δεν σημαίνει μόνο ότι έχω πολεμήσει στο παρελθόν μαζί τους, σημαίνει ότι ξέρουν ότι τους λατρεύω και λατρεύω τον πολιτισμό τους. Αλλά εγώ σας λέω, με καλέσετε να σας πω την αλήθεια. Άλλο βεβαίως και λέτε αυτό που πιστεύετε. Άλλο ρωτώ. Έχουν προβληματισμό. Θεωρούν δηλαδή τι, ότι το κέντρο αυτών των ζυμώσεων και εξελίξεων είναι η Σαουδική Αραβία? Οι Σιήτες δεν έχουν καθόλου όρεξη να βλέπουν αυτές τις εξελίξεις και δεν ευχαριστούνται καθόλου. Οι Σουνίτες, σας βεβαιώνω και προσέξτε πολύ τι θα σας πω, γιατί είναι το μέλλον της Ευρώπης αυτό που θα σας πω. Οι Σουνίτες σε 27 χώρες που παίρνουν μέλος σε αυτό το στράτευμα, οι Σουνίτες χορεύουν, τραγουδούν και χαίρονται για τα εγκλήματα που γίνονται στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, για τα εγκλήματα που κάνει η ΙΣΙΣ, που έχουν βιάσει πάνω από 50.000 κοριτσάκια, που έχουν απαγάγει πάρα πολύ κόσμο, που έχουν δολοφονήσει 200.000 άτομα στην ιστορία της Συρίας και του Ιράκ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι Σουνίτες, στα σχολεία της Γαλλίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, όταν μάθαν για τα εγκλήματα που γίνανε τα τρομακτικά στις χώρες αυτές της Ευρώπης, χορεύανε μέσα στα σχολεία, χειροκροτούσανε και τραγουδούσανε. Και αυτό το λένε οι δάσκαλοι. Δεν το ξέρει η Ευρώπη. Δεν το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, τα παιδιά αυτά που χορεύουνε επειδή σκοτωθήκαν κάποιοι στο Βέλγιο. Αύριο θα είναι οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες του κόσμου κατά χιλιάδες, διότι δεν χορεύε ένα παιδί στην τάξη. Δεν τραγουδούσε ένα παιδί στην τάξη. Χορεύαν όλα τα σουνιτόπεδα.
Εντάξει, τώρα το όλα, λέω, φαντάζομαι το λέτε κάθε υπερβολή. Δεν μπορεί όλοι οι λαοί να έχουν πάθει παράκρουση. Όλοι ομαδικά προφανώς έχει και τέτοιο κόσμο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή επιμένετε ότι η Συρία μπορεί να γίνει το θέατρο μιας γενικευμένης σύραξης. Άρα λέτε τι, ότι η Ευρώπη καλώς επιχειρεί να βάλει φραγμό στο προσφυγικό κύμα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από πλευράς Ευρώπης. Η Ευρώπη θέλει να βάλει φραγμό λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και φτιάχνει τείχος για να μην περάσουν τώρα το 2015 και το 2016. Πριν από αυτό, όπως ξέρετε, η Ευρώπη καμία τέτοια πρόθεση δεν είχε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι συνεχίζεται το αμερικανικό σχέδιο ισλαμοποίησης με τη βοήθεια ευρωπαϊκών χωρών που εξαρτώνται, όπως και η δική μας κυβέρνηση, από τους Αμερικάνους, διότι δεν σας κρύβω ότι είναι πασιφανές και πασίγνωστο στην Ελλάδα ότι κόμματα σαν το Λεβέντι, σαν το Πασόκ, σαν τη Νέα Δημοκρατία, σαν κάποια άλλα παίζουν τον ρόλο των Γερμανών, ενώ η κυβέρνηση δική μας του Τσίπρα παίζει τον ρόλο των Αμερικάνων. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, η κυβέρνηση αποκρύπτει το σχέδιο Μπρεζίνσκι, αποκρύπτει τα 7,5 εκατομμύρια αλλοδαπών και ακολουθεί σε μια τακτική ισλαμοποίηση που θα επιτευχθεί ως εξής. Ρεύμα δωρεάν ή μειωμένο. Κάρτα σύντησης, δωρεάν φαγητό, ενίκεια πληρωμένα, ίντερνετ δωρεάν, υγεία δωρεάν, και μάλιστα έμαθα τώρα ότι αν ανοίξουν επιχείρηση η αλλοδαπή αυτή, η παράνομη, θα παίρνουν 50.000 έκαστος και θα έχει 3 χρόνια φορολόγητο και ασφαλιστική κάλυψη 3 χρόνια χωρίς να πληρώνουν. Σας επαναλαμβάνω, γιατί αυτά που σας λέω πρέπει να μας βγάλουν από τα ρούχα μας. 50.000 επιδότηση να ανοίξει επιχείρηση, 3 χρόνια φορολόγητο, 3 χρόνια πληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, ρεύμα δωρεάν, κάρτα σύντησης, ενίκεια δωρεάν, ίντερνετ δωρεάν, σχολεία στα παιδιά προτεραιότητα. Συν το ότι, και αυτό δεν έχει ακουστεί ποτέ στο δημοσιογραφικό χώρο της Ελλάδος, υπάρχει το άρθρο 18 παράγραφος 6 του συντάγματος που μιλάει για την παραχώρηση οικειών και την παραχώρηση εδαφών που δεν καλλιεργούνται. Δηλαδή προσπαθεί η κυβέρνηση, έχει φτιάξει ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο βασισμένο στο νόμο που ήδη ισχύει, που λέει ότι όταν δεν καλλιεργείς το χωράφι σου και πιάσει βάτα κτλ, μπορεί να στο πάρει το κράτος. Και για να το καθαρίσεις πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Χρησιμοποιώντας αυτό το νόμο λοιπόν, με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του συντάγματος, θα αποδώσει κλειστά αχρησιμοποιητά σπίτια, καθώς και οικόπεδα καλλιέργητα που είναι εκατομμύρια στρέμματα στην Ελλάδα, θα τα αποδώσει στους αλλοδαπούς. Καλά, αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Όχι, είναι μην το λέμε έτσι τώρα. Είναι προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Θα το δούμε. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Ναι. Και θέλω να μου το απαντήσετε. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι βαθμιαία η Ευρώπη ισλαμοποιείται? Οι πληροφορίες μας που είναι απόλυτες και δεν παίρνουν συζήτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή 56% των μαθητών του Βελγίου είναι Μωαμεθανοί. 47% της Δανίας είναι Μωαμεθανοί. Ένα 43% της Νορβηγίας είναι Μωαμεθανοί, αλλά στο Όσλο είναι 84%. Ένα μεγάλο ποσοστό της Γαλλίας είναι Μωαμεθανοί. Η Ευρώπη στο σύνολό της αύριο θα έχει κυρίαρχο Μωαμεθανικό πληθυσμό, κυρίαρχες κυβερνήσεις Μωαμεθανικές, διότι όλοι αυτοί θα κατευθυνθούν από την Ευρώπη. Τραβηγμένο δεν είναι, κύριε Πάλμο. Είμαστε τραβηγμένο, δεν είναι. Είμαστε μια Ευρώπη 500 εκατομμυρίων. Ναι, εγώ σας λέω απόλυτα νούμερα. Δεν σας λέω το πόσοι ενήλικες είναι σήμερα. Σας λέω στα παιδιά, στα σχολεία. Στα σχολεία αυτή τη στιγμή το 50% στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες ή πλησιάζει το 50% είναι παιδιά Μωαμεθανών. Αυτοί γεννάνε κατά μέσο όρο 6 ως 8,3. Ωραία, δικαίωμα του καθενός να επιλέγει τη θρησκεία που θέλει. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει δικαίωμα όταν εσύ κυριαρχήσεις να πεις σε σκοτώνω γιατί φοράς σταυρό, σου απαγορεύω να έχεις ίντερνετ γιατί είσαι γυναίκα και δεν επιτρέπεται, σου απαγορεύω να οδηγείς γιατί είσαι γυναίκα και δεν επιτρέπεται. Αυτά συμβαίνουν σε Σαουδική Αραβία και σε ορισμένες χώρες, δεν συμβαίνουν σε όλες όμως. Σε 47 χώρες συμβαίνουν αυτά, γιατί σε τόσες χώρες υπάρχουν μαμεθανοί. Άρα εσείς έχετε την άποψη ότι οδηγούμαστε βαθμιδών και σωριδών σε ισλαμοποίηση της Ευρώπης? Είναι απόλυτο σίγουρο. Οι Άραβες φίλοι σας και τα μέλη του συλλόγου έχουν την ίδια άποψη? Βεβαίως, και μάλιστα μερικοί το βλέπουν με ενθουσιασμό ότι ο Αλλάχ χωρίς πόλεμο θα δώσει την Ευρώπη στους Μωαμεθανούς. Και θέλω να σας θυμίσω, γιατί το έχουν γράψει οι εφημερίδες κατά επανάληψη, ότι εγώ το 2007 ανακάλυψα 57
7 αποθήκες όπλων στην Ελλάδα και τις ανέφερα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μου απάντησε βέβαια μετά από καιρό η αστυνομία. Λοιπόν, με φωτογραφίες. Άρα, αυτό το θέμα με τα όπλα, δυστυχώς από το 7 που τα βρήκα εγώ, συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή έχουμε κοντέινερ με πολλές μετρώσεις. Εντάξει, όπλα έχουν πάντα ό,τι θέλετε να μου πείτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπλοφορία ελεύθερη έχουν. Εντάξει. Αυτό τώρα δεν λέει κάτι. Άλλο σας ρωτώ και δεν μου απαντάτε ευθέως. Οι Άραβες πιστεύουν ότι ισλαμοποιείται η Ευρωπή. Βεβαίως το πιστεύουν. Όλα τα μέλη τα δικά μας το βλέπουν πεντακάθαρα. Και ορισμένοι, σας είπα, το βλέπουν και θετικά, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρησκευόμενοι, δεν είναι φυσικά εγκληματίες και τρομοκράτες, και τους χαροποιεί το γεγονός ότι η Ευρώπη θα γίνει μωαμεθανική. Μάλιστα. Κύριε Πάλμο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και Γιώργος, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πω πράγματα που δεν ακούγονται συνήθως. Γιώργος Πάλμος, λοιπόν, πρόεδρος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου Πολιτισμού. Αυτή είναι η δική του θέση και οπτική για το πώς το προσφυγικό θεωρεί ότι είναι ένας σχεδιασμός ισλαμοποίησης της Ευρώπης.